Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Όπω τι μέρα και αυτή έτσι. Ήταν η μέρα εκείνη που βλέπαμε στις τηλεοράσεις το τι γινόταν. Νομίζαμε ότι είναι κάποια κακογυρισμένη, τέλος πάντων, κινηματογραφική ταινία. Έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε. Εμένα προσωπικά σηματοδοτεί και την επάνωδό μου εδώ στα Πάτρια Εδάφη, μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Εκείνη την ημέρα έτσι την έχω θεσπίσει ως ημέρα επιστροφής μου στην Ελλάδα. 19 χρόνια λοιπόν. Πω, πέρασε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Να μην τις θυμόμαστε αυτές τις μέρες μόνο γι' αυτό, γιατί είναι και άλλες πολύ σημαντικές στιγμές, όπως η εμψυχρό δολοφονία του Αλιέντε, του μεγάλου αυτού ηγέτη της Χιλής. Λοιπόν, και εμείς θα ταξιδέψουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του εξωτερικού σήμερα, με μια ιδιαίτερη έτσι βάση σε αυτή τη βαλίτσα που θα πάρουμε μαγκαζέ και θα κάνουμε το σύγχρονο Οδυσσέα. Θα πάμε στη Γερμανία, θα συναντήσουμε εκεί έναν παλιό καλό γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, ο οποίος συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα εκεί στο εξωτερικό. Θα πάμε και στη Νέα Υόρκη για να δούμε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο Ελληνόπουλο, έτσι, Ελληνοκύπριος, τον Red Bulls. Και βέβαια θα κάνουμε και το μαγικό ταξίδι που κάνουμε κάθε Παρασκευή με τον έκτακτο συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Νικόλα Κολλητά, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις χώρες του κόσμου και όλους τους χώρους του κόσμου, τους ποδοσφαιρικούς χώρους, όπου υπάρχουν Έλληνες αθλητές και ελληνικές ομάδες. Αυτό είναι το πρωτότυπο, έτσι, προφίλ της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, που ασχολείται ιδιαιτέρως και με πολύ μεγάλη αγάπη με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ρομαντισμός, τίποτα άλλο. Έτσι, το τόπι είναι λατρεία. Και όταν ξεφεύγει από τον μπακτολό των εκατομμυρίων που περιστρέφονται γύρω του, είναι τελείως διαφορετικό. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην επιμέλεια του ήχου και η Βιβί Νικολοπούλου έτσι γεμίζει με την ωραία παρουσία της φυσικά και την δημοσιογραφική επιμέλεια, την εκπομπή μας, Ώρα Ελλάδας, κάθε Παρασκευή. 1 με 2 το μεσημέρι, πάμε στη Γερμανία, μιας και το τραγούδι αυτό έτσι μίλαγε για μετανάστες και βαλίτσες, με τη βοήθεια του έκτακτου συνεργάτη μας, του Νικόλα Κολλητά, τον οποίο έχουμε επίσης στην τηλεφωνική γραμμή, καταφέραμε να ανακαλύψουμε τα ποδοσφαιρικά χνάρια, τα βήματα, τα τελευταία ποδοσφαιρικά βήματα του Χρήστου Πίτου. Ποιος τον θυμάται τώρα τον Χρήστο Πίτου, θα μου πείτε, το θυμόμαστε εμείς που έχουμε και μια ιδιαίτερη έτσι αγάπη με την ΑΕΚ. Είναι πολλά τα χρόνια που έχει φύγει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει συνεχίσει αλλού. Θα μας τα πει και ο ίδιος, βέβαια. Ο Ναουσαίος, καλά τα λέω, Χρήστο. Καλά τα λέμε, καλά τα λέτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεννημένος, διαβάζω εδώ, 24 Σεπτεμβρίου του 1979. Σωστά. Ξεκίνησες, ήρθες στα 21 στην ΑΕΚ ως μια έτσι, μεταγραφή με πολλά, με πολλές υποσχέσεις μάλλον, έτσι. Και θα μας πεις και για την πολυτάραχη καριέρα σου, τις ωραίες στιγμές που έδιζες στα ελληνικά γήπεδα και πώς βρέθηκες στο εξωτερικό που αγωνίζεσαι τώρα με τη φανέλα της Ελλάδας Μονάχου, έτσι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και τον Νικόλα τον Κολλητά. Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάς την ποδοσφαιρική σου καριέρα πολύ μικρός, προφανώς σε κάποιες ακαδημίες εκεί στον ιδιαίτερο τόπο σου. Ξεκινάω την ποδοσφαιρική μου καριέρα στα 15, στο παιδικό τμήμα της Νάουσας. Τότε ήταν το πρωτάθλημα των ΠΑΕ που παίζαμε κάθε Κυριακή όταν έπαιζε η πρώτη ομάδα. Θα έπρεπε και να υπάρχει και ένα τμήμα ακαδημίας να συμμετέχει με την αντίστοιχη ομάδα που έπαιζε η μεγάλη. Ναι. Και εσύ 15 χρονών δηλαδή ήσουν στη δεύτερη ομάδα της Νάουσας με λίγα λόγια, έτσι. 15 χρονών ήμουνα στη δεύτερη ομάδα της Νάουσας και στα 16 μου άρχισα να κάνω προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Δηλαδή έκανα προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και έπαιζα παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα κάθε Κυριακή. Ωραία. Ναι. Και κάποια στιγμή φοράς τη φανέλα της ομάδας και σε βλέπουν εκεί τα λαγωνικά. Κάνεις τη μεταγραφή. Φόρασα τη φανέλα. Ναι. Έκανα τεμπούτο με τη φανέλα της Νάουσας στα 16 μου. Mm-hmm. Υπόγραψα σαν ήμια επαγγελματίας τότε στη Β' Εθνική. Έκατσα στην περίφημη ομάδα της Νάουσας που την αγαπώ πάρα πολύ. Έκατσα 4 ολόκληρα χρόνια. Έκανα ένα πρωταθλητισμό από τη Γ' Εθνική στη Β'. Καταφέραμε και βγάλαμε την ομάδα της Νάουσας στη Β' Εθνική. Την
την εποχή 1999-2000, με την καλύτερη άμυνα τότε σε όλη την Ελλάδα, με συμπαίχτες τον Κώστα Μαλιούφα, τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη, πάρα πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές τότε. Εγώ ήμουνα, ξεκινούσα, να το πω έτσι, και αυτοί ήταν στα τελειώματα ποδοσφαιρικά λόγω ηλικίας. Έκατσα εκεί 4 χρόνια, ήμουνα β' γάμα εθνική, μία ανεβαίναμε, μία κατεβαίναμε. Ναι. Κάποια στιγμή ήρθε και η Εθνική Ελπίδων, ήταν ένα πολύ καλό για μένα σημάδι αυτό. Πότε ήταν αυτό, Χριστό? Αυτό ήταν το 1998. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη επιλογή στην Εθνική Ελπίδων. Ακολούθησαν και άλλες εμφανίσεις και άλλες επιλογές, γιατί τότε ήμασταν β' εθνική και, όπως ξέρετε κι εσείς, η Εθνική Ελπίδων να απαρτίζεται από παίχτες πρώτα που παίζουν στην α' εθνική ομάδα και μετά έρχονται οι παίχτες της β' εθνικής. Να το πάρουμε δηλαδή σαν υπάρχει μια σειρά. Ναι, ναι, λογικό αυτό. Δηλαδή ξεχώρισες από ένα πρωτάθλημα που ήταν φυσιολογικά υποδεέστερο του μεγάλου πρωταθλήματος και σε επέλεξαν οι εκλέκτορες για να είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Είναι σημαντικό. Ναι. Έγινα μέλος της εθνικής ομάδας και το 2000 με 2001 ήρθε η μεταγραφή στην ΑΕΚ. Προτού φυσικά έρθει η μεταγραφή στην ΑΕΚ, υπήρχαν κάποιες ομάδες όπως ήταν ο Άρης, όπως ήταν ο Ηρακλής, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες της Βορείου Ελλάδας χτυπούσαν την πόρτα της Νάουσας, από ό,τι ενημερωνόμουν και εγώ από τις εφημερίδες και από τον πρόεδρο της ομάδας της Νάουσας. Για θύμισέ μου ποιος ήταν πρόεδρος. Τότε ήταν ο Νίκος ο Σομπατζής. Α, μπράβο, ναι, ναι, χρόνια έχουν ακούσει αυτό το όνομα, ναι. Δικές ο οποίος έκανε μια αξιόλογη δουλειά στην Νάουσα. Έβγαλε και πολλούς παίκτες έτσι η Νάουσα τότε, έτσι. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Τάρθα, Μάρκου, ναι. Τρούκος, μαζί το πάμε. Κιζηρίδη. Κιζηρίδης, βέβαια. Παυλόπουλο, Σαμπάνιδες και τους δύο τα αδέρφια, τον Ηλία και τον Μίλτο. Τον Νούσια, το Λάκη, πάρα πολλούς παίχτες. Τον Μέρκο τον Καραλιόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Η τελευταία μεταγραφή ήμουνα εγώ. Που της τότε, καλής φουρνιάς ήταν... της Νάουσας δηλαδή. Ναι, όταν έφυγα εγώ η ομάδα ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και εφόσον έφυγα εγώ η ομάδα ήταν στην τρίτη θέση. Μετά έφυγα το Δεκέμβριο του 2001, Ιανουάριο μάλλον, 15 Ιανουαρίου που έγραψα στην ΑΕΚ το συμβόλαιο το μεγάλο. Και η ομάδα της Νάουσας μετά χάθηκε. Δηλαδή έπεσε κατηγορία και έπεσε στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Ναι, ναι. Εγώ πήγα στην ΑΕΚ. Να σας πω την αλήθεια, όταν πήγα και μου είπαν ότι θα πάω στην ΑΕΚ, δεν το πίστευα ότι εγώ ίδιος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια όλοι λέγανε ότι θα πάω σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί τότε με βολιδοσκοπούσαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης περισσότερο. Χρήστο, να σου κάνω μια τρίπλα. Ναι, να με κάνετε. Πιτσιρικάς, τι ομάδα ήσουν, αν θες απαντάς. Όχι, θα απαντήσω. Πιτσιρικάς ήμουν Ολυμπιακός. Και απλώς πηγαίνοντας στην ΑΕΚ και φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ και μπαίνοντας κιόλας στο κήπεδο, το στάδιο Νίκος Γκούμας, γιατί έτυχε να το προλάβω και αυτό και είναι μεγάλη μου τιμή, ένιωσα τον κόσμο μέσα στο πετσί μου, να σας το πω έτσι. Όταν σηκώθηκα, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι για ζέσταμα, να με αποθεώνει και καταλαβαίνετε ότι τα συναισθήματα αλλάζουν. Χρήστο, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια παραπάνω για την ατμόσφαιρα του Νίκος Γκούμας, γιατί και πολλοί φιλάθλητες που ακούνε την εκπομπή και που δεν έχουν ζήσει την ατμόσφαιρα αυτού του γηπέδου, θα θέλανε πραγματικά από πρώτο χέρι και από κάποιον που έχει αγωνιστεί μέσα σε αυτό να μας δώσει λίγο την εικόνα και την αίσθηση του να αγωνίζεσαι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κοιτάξτε να δείτε. Θα έλεγα ότι είναι ένα όνειρο ζωής
για κάποιον ποδοσφαιριστή, ειδικά τότε ας πούμε, που πρωτού κρεμιστεί το στάδιο Νίκος Γκούμας, να πατήσει σε εκείνο το γήπεδο. Γιατί τότε η ΑΕΚ διανύωσε μια χρυσή εποχή. Ο κόσμος την ακολουθούσε παντού, όχι ότι δεν την ακολουθάει, απλώς μέσα στο στάδιο Νίκος Γκούμας, όποια ομάδα ερχόταν δύσκολα περνούσε με βαθμό ή με βαθμούς. Δηλαδή δεν μπορώ να σας εξηγήσω το πώς ένιωσα την πρώτη φορά εγώ προσωπικά που πάτησα εκεί. Και εσύ ήσουνα και 21 ετών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος τότε. Ναι, ήμουνα στα 20. Ναι, ήμουνα από τους πιο μικρούς επαγγελματίες που είχε η ΑΕΚ. Γιατί τότε κάνανε και προπόνηση και πιτυρικάδες από τη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά εγώ είχα την ευκαιρία να έχω επαγγελματικό συμβόλαιο στην ομάδα και να αγωνίζομαι με παίχτες τότε όπως ήταν ο Νικολαίδης, όπως ήταν ο Σαγοράκης, όπως ήταν ο Τσάρτας, όπως ήταν ο Ηλίας Αθμαζίδης, όπως ήταν ο Κασάπης, ο Ζήκος, ο Λάκης. Πώς είναι να παίζεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να τους έχεις συμπαίκτες? Μιλάμε για προσωπικότητες όχι μόνο εντός αγωνιστικών χώρων, αλλά έχουν και ένα ιδιαίτερο βάρος και σαν πρόσωπα εκτός γηπέδων, έτσι, με την πορεία που έχουν ακολουθήσει. Κοιτάξτε να δείτε, για έναν παίχτη ο οποίος ξεκινάει η καριέρα του, ουσιαστικά κάνει ένα μεγάλο βήμα στα 21, όταν έχει στα προηγούμενα του χρόνια κάποιες παραστάσεις Β' Εθνική και Γ' Εθνική, γιατί ευτυχώς είχα αρκετές συμμετοχές στα πρωταθλήματα αυτά προτού πάρω τη μεταγραφή στην ΑΕΚ, είναι λίγο... βοηθάει αυτό όταν έχεις κάποιες παραστάσεις σε Β' και Γ' Εθνική. Αλλά ακόμα και εγώ που είχα παίξει σε αυτές τις κατηγορίες, όταν μπήκα στα αποδυτήρια την πρώτη μέρα και ξεδινόμουν δίπλα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ποδοσφαιριστές οι περισσότεροι έχουν πάρει και το Euro, για να είμαστε και ειλικρινείς, δηλαδή παίξανε στο το 2004, οι περισσότεροι ήταν παίχτες της ΑΕΚ, αν κοιτάξετε και εσείς τα αρχεία σας, και είναι μεγάλο, πώς να σας το πω τώρα, μεγάλη τιμή για κάποιον ποδοσφαιριστή που πάει ας πούμε και συναντάει αυτούς τους ανθρώπους, τους ποδοσφαιριστές, και τους κάνει συμπαίχτες του. Φυσικά ήμουνα πολύ τυχερός, γιατί στην ομάδα της ΑΕΚ τότε υπήρχαν τρεις ποδοσφαιριστές μάλλον, οι οποίοι είχαν περάσει από την Άουσα. Είχα παίξει μαζί τους, όχι συμπαίχτης, απλώς έκανα προπονήσεις μαζί τους εγώ σαν πτυρικάς προτού πάρουν τη μεταγραφή. Ποιοι ήταν αυτοί, για θύμισε μας? Ήταν ο Λάκης, ο Βασίλης ο Λάκης και ο Βασίλης ο Τσάρτας. Ναι. Φυσικά είχα και τον Ηλία τον Αθματζίδη, ο οποίος ήταν από τη Βέρεια, έπαιζε στους πόντους Βέρειας και ξέρανε ότι ποιος είμαι παικτικός, είχαν πάρει τις πληροφορίες τους, με πρόσεξαν. Δηλαδή μπήκα στην οικογένεια της ΑΕΚ πολύ γρήγορα και μπήκα σαν το αγαπητό παιδί. Ναι. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα, ειδικά με τους μεγάλους, που ξέρετε όταν πάει ένας μικρός σε ένα σωματείο όπως είναι η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, κάπου ας πούμε, για να σας το πω και ποδοσφαιρικά, οι σφιγμοί του ανεβαίνουν λόγω άγχους. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές όμως με βοήθησαν πάρα πολύ και το ξεπέρασα πολύ γρήγορα αυτό, γιατί με βάλανε σε ένα κλίμα ότι είσαι εδώ πέρα, είμαστε μια οικογένεια και είμαστε εδώ για τα πάντα. Μάλιστα. Για να σε βοηθήσουμε στα πάντα. Νικόλα, πάμε, ναι, πάμε να παίξουμε διπλή μπάλα, 1-1. Ρίξε εσύ μια ερώτηση και εγώ μετά θέλω να πάμε και στα σημερινά λίγο, γιατί ναι, είναι και ο λόγος που καλέσαμε τον Χρήστο. Μου έκανε με ένα μεγάλη εντύπωση ότι συνεχίζει ακόμα να παίζει μπάλα, έξω βέβαια, στο εξωτερικό, και είναι ένας εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ομογενειακού ποδοσφαίρου, νομίζω μια σημαντική παρουσία. Βέβαια. Εγώ πριν πάμε στην Ελλάδα Μονάχου, θέλω μόνο να τον ρωτήσω, Νίκο, επειδή βλέπουμε πολλές φορές και σήμερα πολλά νέα παιδιά που υπογράφουν σε μεγάλες ομάδες και κατά δήλωση και των ιδίων πολλές φορές παίρνουν τα μυαλά τους αέρα,
πώς είχε βιώσει ο ίδιος τότε. Ο ίδιος ήταν προσγειωμένος, ήθελε να μάθει πράγματα ή ήταν και λίγο πιο αυτάρεσκος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ικανοποιημένος ότι έχει υπογράψει μια μεγάλη ομάδα συμβόλαιο μόλις στα 21 του. Να σας πω, όταν υπόγραψα στην ομάδα της ΑΕΚ, πραγματικά ένιωσα ότι έχω έρθει σε ένα σωματείο, στο οποίο σωματείο θα ήθελα να βρίσκονται πολλοί ποδοσφαιριστές της ηλικίας μου. Απλώς με βοήθησε, όπως σας είπα και πριν, το ότι ήμουνα σε μια ομάδα και έπαιζα Β' Εθνική 4 χρόνια. Είχα δηλαδή πάρει κάποιες, πώς να σας το πω, Παραστάσεις. Είχα κάποιες παραστάσεις, πολλές παραστάσεις από το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Φυσικά τώρα θα μου πείτε, είναι διαφορετικό να πηγαίνεις σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ και να έχεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να πρωταγωνιστείς για να πάρεις το πρωτάθλημα ή να πρωταγωνιστείς για να πάρεις τη δεύτερη θέση, η οποία τότε κυνηγούσαμε την πρώτη χρονιά να πάρουμε το πρωτάθλημα και τη δεύτερη χρονιά να βγούμε Champions League. Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες. Εγώ θέλω να πω ότι ήμουν προσγειωμένος, όσο μπορεί να το πει κανένας αυτό, σε αυτή την ηλικία, γιατί είχα τα προηγούμενα χρόνια, ήμουνα σε μια ομάδα που με βοήθησε να πάρω τα ποδοσφαιρικά πατήματα, την ποδοσφαιρική παιδεία, να σας το πω αλλιώς. Ναι. Το πώς πρέπει να λειτουργώ σε ένα σωματείο. Γιατί δεν είναι μόνο να πάρεις όταν είσαι πιτσιρικάς μια μεταγραφή, θα πρέπει κιόλας όταν θα πας στο επόμενο σωματείο να ξεκινήσεις όπως πας, ας πούμε, ένας φαντάρος όπως πάει στο στρατό. Να έχεις φόρα, δηλαδή. Καλά πήγες με φόρα εκεί, αλλά πρέπει να, ουσιαστικά, να επιβεβαιώσεις και όλους όσοι σε πίστεψαν. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε ο Εφιάλτης εκείνος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ήταν η συνέχεια της φαγιαστικής διαιτησίας στο κύπελο με τον Ποντίκη, γνωστή ιστορία φυσικά. Και στον επαναληπτικό σε ρίχνει κυριολεκτικά μέσα στο Λάκκο των Λεόντων ο αείμνηστος ο Γιάννης Παθιακάκης. Και ουσιαστικά αυτό είναι και το παιχνίδι που διέκοψε απότομα ή έβαλε ένα δύσκολο στίγμα στην καριέρα σου στην ΑΕΚ. Ένα αυτό που θα ήθελα να μας πεις και μετά πώς συνέχισε η ποδοσφαιρική σου καριέρα εντός ελληνικών εδαφών πριν φτάσουμε στο εξωτερικό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, όπως σας είπα, υπόγραψα 15 Ιανουαρίου του 2001. Το παιχνίδι τότε με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον διαιτητή τον κύριο Ποντίκη ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα. Δηλαδή ήταν στις 9 Ιανουαρίου του 2001. Mm-hmm. Αυτή η άτυχη μέρα η οποία... Δεν ήμουνα στην ομάδα, αλλά έβλεπα το παιχνίδι και εγώ από την τηλεόραση. Mm-hmm. Μετά από μια εβδομάδα υπόγραψα στην ομάδα της ΑΕΚ. Θα ήθελα να πω ότι σε εκείνο το παιχνίδι που παίξαμε τον επαναληπτικό στο Ολυμπιακό στάδιο, επειδή είχαμε στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, είχαν πάρει πολλοί παίχτες κόκκινη κάρτα, γιατί είχαμε καθίσει κάτω από εντολή της διοίκησης, mm-hmm. άμα το θυμάστε κι εσείς. Ναι. Είχαμε πάει μισή ομάδα να παίξουμε και ο Ολυμπιακός τότε κατέβαινε με πλήρης όλη την εντεκάδα του για να αποδείξει ότι ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφεια και μας κέρδισε χωρίς να υπάρχει κάποια διαιτησία και χωρίς να τον έχει βοηθήσει, τέλος πάντων, η διαιτησία. Φυσικά εμείς τότε κυνηγούσαμε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση και δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το παιχνίδι του κυπέλου, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να αντρέψουμε το σκορ το 0-2 τότε του πρώτου παιχνιδιού. Και ο κύριος Παθιακάκης, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης, αποφάσισε να κατεβάσει μια εντεκάδα η οποία δεν ήταν για να χτυπήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, mm-hmm. ήταν για να σταθούν απλώς στο γήπεδο σαν μια αξιοπρεπές ομάδα. Απλώς ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι για να αποδείξει ότι το πρώτο παιχνίδι δεν υπήρχε, δηλαδή, η βοήθεια του κυρίου Ποντίκη. Ναι, δεν ήταν αυτό που είδε όλος ο κόσμος με τα μάτια του. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι μάρκαρα ένα πολύ μεγάλο σέντερφορ. Δηλαδή για μένα ο Τζοβάνι και ο Βαζέχα και
Με πόσες προπονήσεις στην ΑΕΚ, Χρήστο, μάρκαρες το Τζιοβάνι, είχες κάνει 3-4 προπονήσεις? Θα σας πω αμέσως. Εγώ πρωτού πάω στην ΑΕΚ, είχα προλάβει και είχα κάνει κύπελο Ολυμπιακός Νάουσα, τότε που είχε έρθει ο Τζιοβάνι μαζί με τον Ζάχοβιτς. Και τον είχα ξαναπαίξει τον Τζιοβάνι συγκεκριμένα. Απλώς όταν πήγα στην ΑΕΚ, υπόγραψα Παρασκευή, έπαιξα την Κυριακή με την Ξάνθη, είχα πάρει άδεια από τον προπονητή μου για να μεταβώ στην Άουσα να κάνω κάποια πράγματα που ήθελα, κάποιες εκκρεμότητες που είχα αφήσει εκεί, και συγκεκριμένα από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη που ήταν το παιχνίδι είχαμε κάνει μόνο μία προπόνηση. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Με μία προπόνηση με την ΑΕΚ να πιάσεις τον Τζιοβάνι. Λοιπόν, με μία προπόνηση με σύστημα το οποίο δεν το είχαμε παίξει ποτέ. Ο λίγον τουρλουμπούκι. Λοιπόν, Χρήστο και Νικόλα, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί έτσι επιβάλλεται, και επανερχόμαστε. Εντάξει. Eraspor 101,8. Εσύ τι Garmin ψάχνεις? Του νερού, του βουνού, τα αθλητή του κυνηγού. Ό,τι Garmin θες να πάρεις, τα έχει όλα ο Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, εδώ επικοινωνούμε. Τηλέφωνο 2310-620-035 και meimaris.com. Ακούτε Eraspor. Και επανερχόμαστε. Είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2020. Συνομιλούμε με τον Χρήστο Πίτο, παλιό παίκτη της ΑΕΚ και νυν άσο της Ελλάδας Μονάχου στην Γερμανία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο καλός υποστηρικτής και έκτακτος συνεργάτης εκπομπής, ο Νικόλας Κολιτάς. Νικόλα. Νίκο, νομίζω έχει ενδιαφέρον το παρελθόν, αλλά έχει ενδιαφέρον και το μέλλον του Χρήστου του Πίτου, ο οποίος συνεχίζει ακόμα να παίζει ποδόσφαιρο. Και μάλιστα σε μια ομάδα που είναι πρότυπο, θα λέγαμε, για τον ομογενειακό αθλητισμό, στην Ελλάδα Μονάχου. Η Ελλάδα Μονάχου είναι μια ομάδα που ποντάρει σε Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποντάρει σε εμπειρία και παίκτες όπως ο Χρήστος, που έχουν γνώση μεγάλων πρωταθλημάτων και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας πει ο Χρήστος, να μας πεις, Χρήστο, πώς σου έγινε η πρόταση να πας να ζήσεις στο Μόναχο και να βοηθήσεις την Ελλάδα Μονάχου, και να μας δώσεις και μια γενικότερη εικόνα για το πώς δουλεύει ο σύλλογος. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ήμουν 4 χρόνια στην Κολονία, έπαιζα και εκεί σε κάποια ομάδα και αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα Μονάχου έχει ένα site το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έπεσε πάνω με αυτό το site, το διάβασα, ήρθα σε επαφή με τους ανθρώπους εδώ πέρα, συγκεκριμένα τον κύριο Κίτσιο, τον πρόεδρο της ομάδας, και του ζήτησα ότι θέλω να έρθω να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω τις φιλοδοξίες που έχουν, να μπορέσω να τους βοηθήσω πάνω στις φιλοδοξίες τους. Και έτσι έγινε και το deal. Ήμουνα κάτω στην Ελλάδα δηλαδή και μίλησα συγκεκριμένα με τον πρόεδρο. Μου είπε αν ενδιαφέρομαι να ξανάρθω στην Γερμανία, γιατί είχα γυρίσει εγώ πίσω στην Ελλάδα. Και τον είπα ότι ναι, ενδιαφέρομαι να γυρίσω στην Γερμανία και ενδιαφέρομαι να παίξω μπάλα στην Ελλάδα Μονάχου, γιατί για να μην σας το κρύβω, είμαι πολύ εθνικιστής και μόνο που φοράω αυτή τη στιγμή το εθνόσημο στη Γερμανία, νιώθω ότι φοράω το εθνόσημο κανονικά της Εθνικής Ελλάδος. Ναι. Εκπροσωπείς έτσι κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα μέσα από την αγωνιστική σου παρουσία. Η ζωή στη Γερμανία πώς είναι, Χρήστο? Η ζωή στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, αυτά τα χρόνια, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αυτό που ακούω δηλαδή και εγώ από τους πιο παλιούς που είναι στη Γερμανία. Εδώ έχουν μπει οι ανθρώποι σε μια άλλη κουλτούρα. Για να επιβιώσεις αυτό το κράτος θα πρέπει να δουλεύεις. Και δεν έχουν, πώς να σας το πω τώρα, δεν είναι όπως είναι κάποια άλλη, όπως λειτουργούν κάποια άλλα κράτη. Δηλαδή όλος ο κόσμος που βρίσκεται εδώ δουλεύει. Έχει κάποια εργασία.
Γιατί δεν μπορείς αλλιώς, χωρίς να έχεις κάποια εργασία, δεν μπορείς να επιβιώσεις στο κράτος της Γερμανίας. Η ζωή για τους μετανάστες δηλαδή στη Γερμανία είναι δύσκολη, έτσι? Είναι δύσκολη. Σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ξεκινάει πάντα δύσκολα και σιγά σιγά, εάν βρεις μια δουλειά, καταφέρνεις να κάνεις εσύ τη ζωή σου πιο εύκολη. Στην αρχή όμως για όλους είναι δύσκολα. Και βέβαια, ειδικά η ξενιτιά και το να ζεις σε μια ξένη χώρα είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους και οπουδήποτε αν βρίσκονται. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, Χρήστο, είναι και να κλείσουμε, είναι η στόχη της ομάδας φέτος και το πώς βλέπει την πορεία της γενικότερα. Η στόχη της ομάδας, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι, έχουν έρθει 4-5 παιδιά από την Ελλάδα, υπάρχουν και κάποιοι από πέρυσι, όπως είναι ο Νίκος ο Αραμπαζής που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Τσοπράτης ο Βαγγέλου που έπαιζε και αυτός στον Εργοτέλη. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία είναι από εδώ, από τη Γερμανία, αλλά είναι Έλληνες οι οποίοι μένουν και έχουν μεγαλώσει εδώ στη Γερμανία. Η στόχη της ομάδας είναι να αλλάξει η ομάδα κατηγορία και να γίνει μία από τις καλύτερες ομάδες, αν όχι του Μονάχου, γενικά της Γερμανίας, σαν ελληνική ομάδα. Γιατί παντού υπάρχουν ελληνικές ομάδες, και στο Augsburg και στο Ingolstadt. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την Ελλάς Μονάχου να ακούγεται σε όλη τη Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ένα μικρό σχόλιο, μισό λεπτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πώς βλέπεις φέτος το πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα, αν το παρακολουθείς φυσικά, και όλη αυτή την ιστορία με την πανδημία, δηλαδή την απαγόρευση εισόδου φίλων του ποδοσφαίρου στις κερκίδες, δηλαδή διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στα αθλητικά δεδομένα που είναι τελείως έτσι ξενέρωτη, ας το πω, ρε παιδί μου, και λίγο λαϊκά. Το μόνο, για να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο που είπατε και μετά θα. Αυτό με το κορονοϊό και με την πανδημία, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει φέρει, αν όχι, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, όλες τις δουλειές, τους έχει πάει πίσω και τους έχει αλλάξει γενικά όλους τους ανθρώπους τη ζωή τους στην καθημερινότητα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, το παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, εννοείται, ειδικά το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό που δεν πηγαίνει κόσμος στα γήπεδα που απαγορεύεται λόγω της πανδημίας, γιατί πολλά σωματεία, όπως είναι στις ψηλές κατηγορίες, να ξέρετε, όπως το γνωρίζετε, έχουν κάποια έσοδα από τον κόσμο και περιμένουν να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Εκτός αυτού και οι ποδοσφαιριστές, έτσι νιώθω εγώ και πιστεύω ότι νιώθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές έτσι, θέλουν να παίζουν με κόσμο. Τους αρέσει να παίζουν με κόσμο και είναι ό,τι χειρότερο να βλέπουν άδειες κερκίδες στο γήπεδο. Ναι. Να μην βλέπουν κόσμο. Ναι. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα με την πανδημία θα τελειώσει γρήγορα. Μακάρι, μακάρι. Για. Γιατί πόσο αισιόδοξοι κάνει, μπορούμε να είμαστε. Έχει κάνει κακό και στο ποδόσφαιρο και σε όλους τους τομείς. Στην ψυχολογία μας, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα η ψυχολογία μας. Στην ψυχολογία, αυτό ακριβώς. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πάντα επιτυχία. Σιδερένιος, όπως λέμε στους αθλητές, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.